Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι, μένοντας στα της ε, πανδημίας, να δούμε πώς έχει εισπράξει όλο αυτό το νέο ασφυκτικό πλαίσιο των μέτρων, αλλά και την επέλαση της όμικρον, η αγορά. Θα μας βοηθήσει σε αυτό ο γνωστός επιχειρηματίας, ο κύριος Στράτος Θεϊτανίδης. Καλησπέρα κύριε Θεϊτανίδη, καλή χρονιά. Καλή χρονιά και τι, τι άλλο να ευχηθώ, υγεία πάνω απ' όλα. Ναι, ναι. Και να πάμε... Παρακάτω. Είναι, είναι φέτο. Αυτή είναι η βασική ευχή. Ε, πριν πάμε παρακάτω, ε, να πάμε λίγο παραπίσω. Επειδή α, ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι είναι γύρω στο 40% του τζίρου τη χρονιά ο τζίρο των γιορτών, mm -hmm. πώ πήγε μέχρι τώρα αυτό το δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο. Διάβαζα πριν έρθω εδώ στην Αυτεμπορική, 70% ήταν κάτω ο τζίρο από το 19%. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και δεν πιάνω το, την, την εστίαση, καφετέρειε, μπαρ και όλα αυτά τα μαγαζιά τα οποία ο τζίρο ήταν μηδενικό. Ναι. Μιλάω για τα εμπορικά καταστήματα, τα δικά μα καταστήματα. Mm -hmm. 70% Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά ήταν κάτω ο τζίρο. Πληφορούσαν στην Ερμό. Πήγα και στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Επίση, παρατήρησα το εξή στη Θεσσαλονίκη μετά από χρόνια. Η τσιμισχή μέτρησα 7 καταστήματα κλειστά. Που δεν έβρισκε ποτέ. Πάρα πολλά καταστήματα κλειστά και στη Θεσσαλονίκη. Και, βλέπετε ότι... και αν πήγατε και πιο πάνω στην Εγνατία, φαντάζομαι εκεί θα τραβάγατε τα μαλλιά σα. Και, για άλλου λόγου, λόγω του μετρό, αλλά ναι. θέλω να σα πω τώρα σε δρόμου οι οποίοι mm -hmm. είναι εμπορικοί, ερμό και τη ναι. που καταλαβαίνετε τα νίκια είναι 40 και 50.000 ευρώ. Βλέπετε λοιπόν στα δύο χρόνια που είμαστε εδώ και όλα αυτά που συζητάμε, είμαστε στο σημείο 0. Διάβαζα τώρα και έδειχνα και σε ένα συνάδελφό σα από τον Google έξω. Στην Κίνα τα κρούσματα του 1,5 δι πληθυσμό. Τα κρούσματα μέχρι σήμερα είναι 100. 3.000. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε το νούμερο. Ναι, ναι. 300 εκατομμύρια είναι σε όλο τον πλανήτη. Στην Κίνα είναι 103.000 με 4.500 mm -hmm. νεκρού μόνο. Mm -hmm. Μιλούσα και σήμερα με την Κίνα. Είναι όλα ανοιχτά, κανονικά. Οι άνθρωποι κάνουν τι δουλειέ του, ε, κυκλοφορούν ελεύθερα. Και εμεί με τα μέτρα που πήραμε λόγω του κύριου Τραμπ που είχαμε τότε και λόγω τη κυρία Μέρκελ που δεν έκλεισε την Ευρώπη, είμαστε κάτω από το σημείο 0 και να ακούω τον κύριο Γεωργιάδ να λέει. Πρέπει κάποιο να το μαζέψει αυτόν τον άνθρωπο. Σε ένα μήνα ότι θα έχει τελειώσει ε, ο ιό και η πανδημία, που όλοι προφανώ και θέλουμε το καλό σενάριο, όλοι το θέλουμε, ε, να εξαφανιστεί. Αλλά δεν μα λέει κάποιο ότι εάν γίνει το αντίθετο και γίνει επιθετικό και αρρωσταίνει κάποιο και πεθαίνει, τι θα γίνει τότε και ποιο θα τρέχει παγκοσμίω. Τώρα Κοίμαστε. θα σα προβοκάρω. Ε, Εσεί οι επιχειρηματίε, το πρώτο που λέτε πάντα στην κυβέρνηση, πάντα ενώ τα τελευταία δύο χρόνια, είναι μη μα κλείσετε. Τώρα μα λέτε για την Κίνα, η οποία έχει. Ε... Το ξέρετε πολύ καλά, πολιτική μηδενικών κρούσματων. Με τα πρώτα κρούσματα κλείνουν τα πάντα. Στι περιφέρειε, τέλο πάντων, δεν λέω τώρα σε όλη τη χώρα, ε, στι περιφέρειε που παρατηρούνται αυτά τα κρούσματα. Και Δυστυχώ και από την αρχή έχω ακούσει διάφορα. Δέκα φορέ που έχω εμφανιστεί σε αυτήν την εκπομπή τα δύο χρόνια και το θυμάστε πάρα πολύ καλά εσεί. Ναι. Αναφέρουμε από την πρώτη στιγμή για το θέμα το ότι πρέπει να ναι. κλείσουμε τα σύνορά μα. Θυμάστε και το καλοκαίρι και, και μου λέγατε Μα τι θα γίνει η οικονομία. Είναι πολύ πιο σημαντικό. Η υγεία και η, ζωή, η ανθρώπινη ζωή. Μετράμε 20.000 νεκρού στην Ελλάδα, ούτε πόλεμο να είχαμε, και όχι μόνο αυτό, είμαστε στο σημείο μηδέν. Uh -huh. Και βγαίνουν οι επιδημιολόγοι και κάθονται και λένε πάλι το χαβά του. Γίνονται medium, άκουγα και πριν, και βγαίνουν από τα ρούχα μου όταν λένε τέτοια πράγματα. Ο κύριο Αριάννη, έχω πάλι ένα άρθρο, 16 Νοεμβρίου, έλεγε ότι τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά θα έχουμε φτάσει σε 2.500 κρούσματα. Και είμαστε στα 50.000 κρούσματα. Και αντί να κάτσουν στο σπίτι να δουλέψουν και στο εργαστήριό του και στο ιατρείο του. Εντάξει, αυτά, γένουν... αυτά, τα έλεγε πριν την Όμικρον. Μιλούσε για τη Δέλτα. Ξέρω βλέω, τι λέτε. Ναι, αυτό ε, λέω. Ε, Χθε που τον είχαμε εδώ, μίλησε για 65.000 κρούσματα. Σήμερα είχαμε 50. Δεν μετά, πέφτει εύκολα έξω ο κύριο Θα σα δείξω Αργιάννης. το άρθρο μετά, έτσι, 16 Νοεμβρίου, που είχε ναι. και, και, στην τηλεόραση. Βγήκε, τα, τα έλεγε και εδώ. Τα Ό, έλεγε όχι, και εγώ. εγώ θέλω να πω ότι οι γιατροί μα. Ναι. Καλό είναι να μην μιλάνε. Και ε, ποιο θα μιλάει για την πανδημία, αν δεν μιλάνε για οι γιατρο... γιατροί όμω. Ε, Μήπω το πρόβλημα είναι όταν μιλάνε οι πολιτικοί για την πανδημία και ή όταν πολιτικοί. οι γιατροί γίνονται πολιτικοί. Μα και, και, και αυτό, με αυτό έγινε τώρα. Οι γιατροί πήραν το μέρο των πολιτικών. Εγώ, η άποψή μου είναι η ταπεινή μου άποψη. Ναι. Ότι βλέποντα και κάνοντα να πάρουν μέτρα, να πείσουν τον κόσμο να εμβολιαστεί. Έχω κάνει και την τρίτη δόση. Mm -hmm. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι γενικά ο πλανήτη δεν θα γλιτώσει. Το πραγματικό lockdown, γιατί δηλαδή, να κάτσουμε τρει μήνε όλοι μέσα στα σπίτια, uh -huh. δεν τα ακούτε από πουθενά. Αλλά αν αυτό ξεφύγει και πάει προ την άλλη κατεύθυνση ο ιό, και αντί για να μειώνεται και για οι θάνατοι να μειώνονται, και δούμε ένα εκατομμύριο κρούσματα έχει η Αμερική. Οι Κινέζοι κάτι ξέρουν, έχουν μια τεράστια εμπειρία πάνω σε αυτό. Άρα για ποια οικονομία να έρθω να μιλήσω σήμερα, που έκανα 45 ευρώ στα καταστήματά μου σήμερα τζίρο, να πω τι. Ο κόσμο έχει να ξέρετε άτυπα, ζούμε lockdown τώρα στην αγορά. Δεν κυκλοφορεί κόσμο. Τι, τι συμβαίνει, πείτε μα λίγο, λοιπόν, πείτε μας λίγο. Αυτή τη στιγμή ο κόσμο έχει φοβηθεί. Ναι. Έχουμε, δηλαδή από μόνο του πλέον δεν βγαίνει, έχει τρομοκρατηθεί. Όλοι φοράνε μάσκε. Το βλέπετε κι εσείς, έτσι, ναι. γιατί όταν ακούει τόσα κρίσματα και βλέπει πλέον, έχει έρθει στην πόρτα μας. Δεν είναι ότι άκουσα κάποιος κάπου έχει πεθάνει ή έχει, πάθει, έχει κολλήσει κορνοϊό. Mm -hmm. Όλοι οι συγγενεί μα, όλοι οι φίλοι, ξέρουμε κάποιον που είχε, έχει φύγει από τη ζωή ή έχει κορνοϊό ή είναι στην εντατική. Βέβαια. Άρα λοιπόν η εχει κολλησει κορνοιο ολοι οι συγγενεις μας ολοι επειδή είναι ψυχολογία, δεν μπορεί να αντιδράσει. Δεν μπορεί. Τι, τι να σου κάνει ο άλλο. Το καταλαβαίνω. Και λεφτά δεν έχει. Διάβαζα επίσης στην αυτιμπορική. Έχουμε ε, από την Αριστάτα αυτό ήδη, είδο, το χαμηλότερο ε, κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μετά την ε, Βουλγαρία. Δηλαδή η δυναμική του καταναλωτή να αγορασει δεν mm -hmm. υπαρχει mm -hmm. Και ο κύριος Γεωργιάδης και, <χει> μας, μας, λένε άλλα. Αυτά είναι επίσημα χαρτιά από την Αλιστάτ. Λοιπόν, ακούστε άλλο ένα. Γιατί εγώ είμαι εισαγωγέας, rapid test από την αρχή μου. Να πρώτος που τα εφερα mm -hmm. Και δεν μπορώ να ακούω, συγγνώμη, χαζομάρες να βγαίνουν και να λένε και να κορυδεύουν τον κόσμο. Αυτό εδώ το οποίο... Το ελληνικό κράτο έχει δώσει μισό δι για να τα αγοράσει από mm -hmm. την Ελλάδα από χοντρικού Το αγοράζω 80 λεπτά. Ξέρετε πόσο το πουλάνε και πόσο το κάνουν οι πολίτε στα φαρμακεία. 5 έω 10 ευρώ. Και αφήστε τα φαρμακεία, καλά κάνουν οι άνθρωποι. 7 έω 10 ευρώ. Λοιπόν. Το 5 που 5 το Εντάξει, λοιπόν, οκ. Okay, λοιπόν. Ακούστε το εξή. <σχ> Γιατί το ελληνικό κράτο δεν μπορεί να πάει να, εισάγει αυτά τα rapid test, τι μάσκε, τι φόρμε, που μιλάμε γύρω στα 5 δισεκατομμύρια ω mm -hmm. ώρας που είχα χαλάσει, που θα ήταν ένα δι. Ναι. 4 δισεκατομμύρια. θυμάστε που το συζητάγαμε πάλι από την αρχή για τι υπεχρεώσει στου Δήμου, στι μάσκε και όλα αυτά που σα τα έλεγα και φώναζα. Και είχατε καταγγείλει και ένα θέμα με έναν φωτογραφικού τύπου διαγωνισμό και λοιπά, σε... πάλι για διαγνωστικά τεστ. Μπράβο, τέστα και υπάρχουν πατώμη. αυτά. Και σα είχα, είχαμε πει να, να, με πάρει, να, να να, να μιλήσει, να του πω και τι είναι και ποιο ναι. είναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία. Mm -hmm. Και το Υπουργείο Υγεία αγοράζει κάποια rapid test έτσι, για να κάνει πέρα από τα μοριακά που είναι άλλη διαδικασία των μοριακών. Σα μιλάω για self τα self-test και τα rapid test. Mm -hmm. Λοιπόν, αυτό εδώ χοντρική να το πάρει κάποιο από το εργοστάσιο έχει 80 λεπτά. Το λέω δημόσια, δεν το έχει πει κανένα στην ελληνική τηλεόραση. Πρώτο ειδική εκπομπή. Νάτου μπροστά στο το έχω. Γερμανικό εργοστάσιο. 80 λεπτά που εισάγω. Γιατί αφού έχουμε τεράστιο πρόβλημα, είμαστε χρεοκοπημένοι ή είμαστε δίκαιοι. Η ειμαστε η χωρα μα καταναγκάζεται. Είναι και γερμανικό, δεν είναι κινέζικο. Ναι, Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αυτοί από που τα φέρνουν. Σημασία έχει το κόστο. Ναι, ναι. Γιατί Το θέμα είναι και άμεσα να παραλάβει, επειδή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και όχι μόνο και η Βουλγαρία και η Τουρκία. Μόνο εμεί δεν παράγουμε τίποτα. Mm -hmm. Αυτό είναι <laughs> επίση γνωστό. Και λέω τώρα, γιατί δεν βάζει δύο ανθρώπου τη αγορά να βρουν από τα εργοστάσια. Γιατί είναι ειδική η κατάσταση τώρα. Ήδη είμαστε πτωχευμένοι και κατεστραμμένοι σαν χώρα οικονομικά. Από αυτά τα λεφτά λοιπόν θα μπορούσε να τα γλιτώσει και να τα δώσει στον κόσμο, να τα δώσει στι επιχειρήσει που είναι κλειστέ. Ναι. ή να κάνουμε οικονομία. Έχετε ακούσει σίσ, τίποτα από τον κύριο Άδωνη, από το να λέει και να γίνεται medium και να λέει ότι σε 1,5 μήνα θα έχει τελειώσει η πανδημία και δεν τον έχει μαζέψει ο Σαγγελέα με αυτά που λέει. Που Είναι ντροπή. Ένα, άμυση μήνα θα έχει τελειώσει η πανδημία. Ένα εκατομμύριο κρούσματα έχει η Αμερική σήμερα. 50.000 έχουμε εμεί. Λοιπόν, καταλαβαίνετε γίνονται πράγματα τρελά. Και δεν ακούγονται και αυτά και δεν βγαίνουν και προς τα έξω. Και σε ευχαριστώ που μου δίνετε αυτό το βήμα. Mm -hmm. Δηλαδή σήμερα έκανα μια βόλτα στα μαγαζιά, στο κέντρο. Οι άνθρωποι έχουν τρελαθεί. Έχουν... Δεν ξέρουν να κάνουν. Δεν έχουν πληρώσει τα ενοικιά τους. Δεν έχουν πληρώσει το ρέμα τους. Δεν πληρώνουν το Ίκα. Δεν πληρώνουν τίποτα. Τι θα γίνει. Και έχουμε και τα προηγούμενα των δύο ετών και τα δάνεια. Λοιπόν... Άρα ε... μην σας ρωτήσω εάν στις εκπτώσεις που θα ξεκινήσουν στις 10 Ιανουαρίου και θα είναι ως το τέλος Φεβρουαρίου εα, μπορεί έτσι <σχεδεύει> να σωθεί κάπως η παρτίδα. Κοιτάξτε, ο κόσμος έχει άλλα προβλήματα τώρα. Ναι. Έχει τρομοκρατηθεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω κανέναν να σκέφτεται τι θα αγοράσει την άλλη φορά να κάνει τον σχέδια. Η αλήθεια είναι αυτή. Ο κόσμο έχει τρομοκρατηθεί τώρα. Φοβάται για την υγεία του, φοβάται mm. για τη ζωή του. Είναι η πρώτη φορά, τα λέγαμε εδώ δύο χρόνια, πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια που ο κόσμο τώρα, επειδή σα είπα, χτύπησε την πόρτα του ο κορονοϊό. Ναι. Τώρα σκέφτεται τελείω διαφορετικά. Και αυτό το φοβάμαι ακόμα πιο πολύ, γιατί δεν ξέρω το τι μπορεί να, τι μπορεί να γίνει στη συνέχεια. Και βλέπετε και στη Γερμανία πόσα επεισόδια γίνονται. Δηλαδή δεν ξέρω από τα θα, πού θα πάει. Πρέπει η, τα, με, οι μεγάλη πολιτική, είτε είναι η Αμερική, είτε είναι η Γερμανία, πρέπει να κάτσουν να συζητήσουν, να δουν πώ μπορούν να λύσουν το θέμα του κορονοϊού. Mm -hmm. Δεν θα ξεμπερδέψουμε. Έχω μια συνέντευξη πάλι που είχαμε δώσει και συζητάγαμε τον Αύγουστο που σα έλεγα θα φτάσουμε 10.000 κρούσματα και μου λέγανε: Εύχομαι αυτή τη φορά να μην βγείτε, να μην βγει αληθινά αυτό που λέτε και το έχω κρατήσει. Φτάσαμε 50.000 κρούσματα τη μέρα. Λοιπόν, επειδή δεν θα ξεμπερδέψουμε από αυτό και δεν μπορώ να συζητήσω. Τι να πω για την οικονομία. Το μόνο, Ο, ο μόνο κλάδο αυτή τη στιγμή που πάει πολύ καλά είναι η ναυτιλία. Είναι οι εφοπλιστέ μα. Mm. Και χαίρομαι που το λέω. Απλά να σα πω κάτι. Ελληνικέ σημαίε έχουν. Από τα πλοία που έχει η Ελλάδα, είναι, τα πλοία που έχουμε είναι 4.546 οι πλειοκτήτες, οι Έλληνες. Το 15% των εταιριών είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι λεφτά χάνει ναι, ναι. η χώρα μόνο το 15%. Mm -hmm. Έχουν παραγγείλει αυτή τη στιγμή 21 δισεκατομμύρια καινούργια πλοία, επειδή έχουν πάρα πολλά έσοδα λόγω ε, της αύξησης, Πληρώνουμε 15.000 ευρώ το κοντέινερ του, στο Σαραντάρι, από την Κίνα. Και ούτε αυτό δεν μπορούν να κάνουν, να φέρουν αυτέ οι εταιρείε που κινούν δισεκατομμύρια των Ελλήνων, να βρουν έναν τρόπο. Γιατί αυτό πρέπει να κάτσουν, ο από το να γυρίζει τα κανάλια και ο κύριο Μητσοτάκη, να βρουν έναν τρόπο, τουλάχιστον από εκεί που μπορούμε, να φέρουμε χρήματα. Και όχι να φεύγουν προ το εκεί. Θέλετε να το ξαναδείξετε αυτό το ράπιτ που εισάγεται με κόστο 80 λεπτά. Ορίστε. Μάλιστα. 80 λεπτά λοιπόν αυτό, έτσι. Οκ. Okay. Χοντρική στο εξωτερικό, έτσι. Στο αργοστάσιο. ναι, 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 ναι. Το, το δικό σα το κόστο ναι. ε, ρωτώ. Εσεί ούτω ή άλλω το. Αυτή Εγώ δεν θα έκανα σε έμπορο ποτέ τέτοια από ερώτηση. Εδώ και αλλά... Δύο χρόνια. Α, αφού το είπατε μόνο σα. Ε, ναι, τι ναι. Ναι. Μα δεν. Να σα πω κάτι. Όταν θέλει να δώσει λύσει για να μειωθούν τα έξοδα, που αυτό είναι το πρόβλημά μα τώρα, πρέπει να βρει. Να δει τι μπορεί να κάνει. Μάλιστα. Τα έξοδά σου. Θέλετε να σα πω για τι μάσκε, τι K95, έχουν κόστο 8 λεπτά στο εργοστάσιο. Τα φαρμακεία του φουλάνε να βρω. Εγώ δεν πιάνω του ανθρώπου στα φαρμακεία. Καλά κάνουνε. Mm -hmm. Είναι ελεύθερη αγορά και είμαι εγώ τη ελεύθερη αγορά. Σα μιλάω για το κράτο. Για το πώ αγοράζει το νοσοκομείο τη μάσκα, mm -hmm. πώ αγοράζει το ποδονάριο, πώ αγοράζει το, το σκουφί mm -hmm. του, την ποδιά του, την ένεση που κάνουμε. Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Λοιπόν. Τι να πω για την οικονομία. Το μόνο που πρέπει, τουλάχιστον τα ενίκια του κόσμου. Να υπάρξει κάποια μείωση στα καταστήματα, γιατί εμεί όταν κιάσαμε τα καταστήματα δεν είχε κανένα σχέση η αγορά αυτό που ζούμε τώρα. Είναι ένα άλλο πράγμα. Και α αφήσει την τρελή τη Αουάδωνη και να, και να ειρωνεύεται, γιατί εμεί τον πληρώνουμε και δεν μπορεί να γυρίζει στα κανάλια και να ειρωνεύεται τον κόσμο και τι επιχειρηματίε που πονάνε, που φτύνουν αίμα και κλείνουν τα μαγαζιά, γιατί δεν μπορούν να αντέξουν, προφανώ. Έτσι, άμα κάνει μια. Δηλαδή, πα στην αγορά και δει τι γίνεται, θα. Δηλαδή, δηλαδή, κλείνει το ένα μαγαζί με το άλλο. Και δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα. Λοιπόν. Ε, έχω μείνει με αυτά τα νούμερα. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. 80 λεπτά το Rapid, 8 λεπτά οι μάσκε που εμεί παίρνουμε, ένα, 20, ένα, 30 ή 80 λεπτά από το Μην ίντενε, παρεξηγηθώ με πώς. τα φαρμακεία. Είναι, α, είναι ελεύθερη αγορά. Συμφωνώ. Εγώ σα μιλάω για το κράτο. Συμφωνώ. Το τι αγοράζει το κράτο. Ναι, ναι. Και τι μπορεί να κάνει, να βάλει δύο ανθρώπου να πάει mm -hmm. το. Καλά, τσί... και στην ελεύθερη αγορά πάντω, αν κάποιο δουλεύει με κέρδο 1000%, 100, κρίνεται κι αυτό. Μπορεί να το κάνει ο άνθρωπο. Μην πα εκεί, μπορεί να κρίνεται. Χιλιάδε φαρμακεία. Και, και, και οι φαρμακοποιοί κάνουν ένα πολύ μεγάλο έργο αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν μιλάω για το του φαρμακοποιοί. Το αν πάει το κράτο, μπορεί να δει όλα τα εργοστάσια από τι αγωγέ, γιατί εκεί πάνε, αναγκαστικά όλα περνάνε. Είναι το τελωνίο το κερατσίνη, ξέρετε. Mm -hmm. Μπορεί να δει εκεί όλα τα εργοστάσια από όπου εισάγουμε τα, τα τεστ, από που εισάγουμε τι μάσκε, και να πάει να χτυπήσει την πόρτα. Γεια σα, θέλω 10 εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια. Και αντί να τα πάρει μισό, μισό δι, να τα πάρει ε, 80 εκατομμύρια. Αντί μισό δι. Μιλάμε για τεράστια νούμερα. Ναι, ναι. Κύριε Σιτανίδη, Καλό, Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Σα ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να είστε, να είστε καλά. καλά. Yeah.